Το δικαστήριο της Πάλμα ντε Μαγιόρκα επισημοποίησε το κατηγορητήριο για φοροαπάτη και ξέπλυμα χρήματος για την πριγκίπισσα Κριστίνα, αδελφή του νέου βασιλιά της Ισπανίας, Φιλίππου του Έκτου. Η 49χρονη εμπλέκεται στην υπόθεση των σκοτεινών επιχειρηματικών συμφωνιών του 46χρονου σύζυγου της, που επίσης κατηγορείται για διαφθορά. Νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι το ζευγάρι βρίσκεται ένα βήμα πριν την αίθουσα του δικαστηρίου, αν και οι δικηγόροι του θα ασκήσουν έφεση. Νιώθουμε ότι τα κριτήρια του δικαστή δεν λαμβάνουν υπόψη την τοποθέτηση της φορολογικής αρχής, που σε ορισμένες περιπτώσεις κατέδειξε πως η Κριστίνα δεν είχε διαπράξει καμία παράνομη δραστηριότητα. Ακόμη και ο δημόσιος κατήγορος είχε κατ' επανάληψη δηλώσει πως δεν υπάρχει βάση για τέτοιες κατηγορίες, τόνισε ο δικηγόρος της. Ο σύζυγος της πριγκίπισσας, πρώην παίκτης του χάντμπολ, καθώς και ο πρώην συνεταιρός του, κατηγορούνται ότι υπεξαίρεσαν 6 εκατομμύρια ευρώ από κρατικές χρηματοδοτήσεις στη μη κυβερνητική οργάνωση που διεύθυναν. Η δικαστική εξέλιξη, που προκαλεί πονοκέφαλο στη βασιλική οικογένεια της Ισπανίας, ήρθε μία εβδομάδα μετά την ενθρόνηση του αδελφού της Κριστίνας, Φιλίππου του Έκτου. Πάντως, μπορεί να περάσουν πολλοί μήνες έως ότου η υπόθεση φτάσει στις αίθουσες των δικαστηρίων. Στο μεταξύ, η Κριστίνα και ο σύζυγός της έχουν αποκλειστεί από κάθε βασιλική δραστηριότητα.